Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης σήμερα, η οικογένεια, το σπίτι της οποίας γειτνιάζει με το ζωολογικό αυτό κήπο, ενάγει την Κυπριακή Δημοκρατία επειδή θεωρεί ότι δεν έχουν γίνει τα δέοντα που θα διασφάλιζαν και την ασφάλεια της οικογένειας. Επιτόπου βρέθηκε σήμερα η εκπομπή με τη Μικαέλα Κουλέ. Την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και θα παρακολουθήσουμε αμέσως και τα σχετικά πλάνα που δείχνουν και την απόσταση του σπιτιού από το ζωολογικό κήπο. Μικαέλα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, εγώ. Έτσι ακριβώς όπως τα είπες και εσύ, η οικογένεια που κατοικεί στους Αγίους Τριμηθιάς, όπου βρίσκεται ο ζωολογικός κήπος Μέλιο Ζου Πάρκ, κοινή αγωγή εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Η αίτηση εγώ, η οποία καταχωρήθηκε στις 7 Μαρτίου και ορίστηκε για έκδοση ότι και ως στις 3 Ιουλίου, στηρίζεται στο ότι ο αιτητής, όπως είπες και εσύ, διαμένει μαζί με τη σύζυγό του και το 13χρονο παιδί τους στην οικία τους στους Αγίους Τριμηθιάς, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, μία ανάσα αγωγό από τον ζωολογικό κήπο, ο οποίος απέχει γύρω στα 55 μέτρα από το σπίτι τους, ενώ τα κλουβιά, στα οποία υπάρχουν 5 λιοντάρια και 2 τίγρεις σύμφωνα με πληροφορίες, απέχει γύρω στα 37 μέτρα αγωγό. Πάντως, επειδή έχουμε μεταβεί, όπως έχουμε πει, στην περιοχή, όντως η εν λόγω κατοικία αλλά και άλλες πλησίων κατοικίες αγωγό βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής όντως από τα ζώα, κάτι που αποτελεί κίνδυνο εάν σε κάποια περίπτωση φύγει κάποιο ζώο από το χώρο φύλαξής του. Με την αγωγή να πούμε ότι ζητείται από τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ως αρμόδια αρχή να προβεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος αφενός την επανεξέταση και αφετέρου την αναστολή και ανάκληση της παράνομης όπως αποκαλείται άδειας λειτουργίας του ζωολογικού κήπου Μέλιος Ζου Πάρκ. Να πούμε εγώ ότι σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας, ο Νίκος Κουγιάλης υποσχέθηκε την απαγόρευση εισαγωγής άλλων ζώων από το Μέλιος Ζου Πάρκ, ενώ τόνισε ότι θα έβρισκε και τρόπο ώστε να ελευθερωθούν και τα ζώα τα οποία βρίσκονται εκεί ακόμα. Ωστόσο, σύμφωνα και με πληροφορίες όπως έχουμε δει και εμείς σήμερα, το Μέλιος Ζου Πάρκ έχει προχωρήσει σε νέες εισαγωγές ζώων και επίσης κατασκευάζονται και νέα κλουβιά για νέα ζώα. Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί λοιπόν αυτή η υπόθεση. Προφανώς οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την κατοικία έχουν αγανακτήσει. Ανησυχούν ενδεχομένως και για τη σωματική τους ακαιρεότητα. Σε ευχαριστώ, Μικαέλα. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση και βεβαίως σήμερα βρέθηκες εκεί το πρωί για να φέρεις αυτά τα πλάνα που καταγράφουν την απόσταση της οικίας από το Μέλιος Ζου. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα.